Ήρθε η κυβέρνηση λίγο ενάμιση χρόνο πριν τις εκλογές, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο, έκανε μια νομοθετική παρέμβαση, την ίδια με αυτή την οποία κατέθεσε χθες στη Βουλή, να αρθεί το σύνολο των περιορισμών για τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους Ελλήνων Ομογενών. Η παρέμβαση αυτή ψηφίστηκε από 190 βουλευτές, ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης. Το άθροισμα των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων, γιατί φέρουμε την ακριβώς ίδια διάταξη νόμου, ακριβώς την ίδια, τώρα είναι 202. Εμείς απευθύνουμε ένα συνολικό κάλεσμα στους βουλευτές, στα κόμματα. Θεωρούμε ότι δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διχάζει τα κόμματα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ενώνει, ενώνει τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο κρίμα να συνεχίζει να υφίσταται. Είμαστε αισιόδοξοι. Προφανώς γίνονται επικοινωνίες από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, μάλιστα, θα κάνει και μια σειρά από παρεμβάσεις για να εξηγήσει ένα πάρα πολύ απλό νομοσχέδιο. Όπως είχε πει κάποιος κάποτε, με ένα νόμο και ένα άρθρο για τον ένφια και τελικά τον αύξησε. Για να μην κάνουμε κάτι να σου πω κάτι και από χτες. Εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο, κύριε Παπαχλημίτζο, ενώνουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν. Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι πονάνε τον τόπο τους, για τον οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται εκτός Ελλάδος, αντί να πάρουν, εφόσον το επιλέξουν, γιατί μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν στη χώρα μας, να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους.